Περιορισμένη είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της πόλης κατά τις πρώτες ημέρες της Πασχαλινής περίοδου. Οι καταναλωτές ψωνίζουν κυρίως με γνώμονα τα έθιμα και τα δώρα στα βαφτιστήρια, όμως οι έμποροι ελπίζουν πως μέχρι το Μεγάλο Σάββατο η κίνηση σε όλα τα καταστήματα θα έχει αυξηθεί. Στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας η κίνηση είναι αυξημένη. Αυτό όμως δεν μεταφράζεται και σε αυξημένη κίνηση στα τοπικά καταστήματα. Παρά μόνο όσα έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο, δώρα και ρούχα, κυρίως για παιδιά. Στην υπόλοιπη αγορά η κίνηση είναι υποτονική. Γενικά η κίνηση δεν είμαστε ευχαριστημένοι σαν γενική κίνηση για πασχαλινή αγορά. Η κίνηση στα καταστήματα μπορώ να πω σήμερα είναι ικανοποιητική, αλλά όχι, δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος που βλέπουμε έξω με αυτή την επισκεψιμότητα που έχουμε στα καταστήματα. Η κίνηση είναι υποτονική και στους δρόμους δηλαδή και στην κατανάλωση και από ό,τι ξέρω σε όλο το φάσμα της αγοράς. Την ίδια στιγμή, μερίδιο ευθύνη στην υποτονική αγοραστική κίνηση στα καταστήματα της πόλης φαίνεται πως έχουν σύμφωνα με τους εμπόρους και οι διαδικτυακές αγορές, οι οποίες σημείωσαν ραγδαία αύξηση κατά τη διάρκεια του πολύμηνου lockdown, την περίοδο που τα μαγαζιά ήταν κλειστά και συνεχίζονται παρότι αυτά άνοιξαν. Φυσικά και συνεχίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν έχει σταματήσει. Οι ουρές συνεχίζονται έξω από τα γραφεία των ταχυμεταφορών. Αλλά περιμέναμε περισσότερο να στραφούν και στο φυσικό κατάστημα, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες προσφορές και είναι προς όφελος όλων μας να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Συνεχίζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο κανονικά, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη βδομάδα ο κόσμος θέλει να βγει στα φυσικά καταστήματα και να ψωνίσει. Οι παραγγελίες στο ίντερνετ συνεχίζουν να είναι αυξημένες. Το πλεονέκτημα του καταστήματος είναι εμφανώς βασικότερο και μπορεί κάποιος να δει τα αντικείμενα. Οι έμποροι της πόλης αναμένουν αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους τις επόμενες ημέρες και αισιοδοξούν ότι οι πολίτες θα προσέλθουν σε αυτά για ψώνια και δώρα της τελευταίας στιγμής εκμεταλλευόμενοι και τις γενναίες εκπτώσεις.